Μάλιστα, Λίνα, είναι στο 95% η προσέλευση για τον εμβολιασμό. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Είναι ελάχιστες οι ακυρώσεις οι οποίες γίνονται ακόμα και για τα εμβόλια της AstraZeneca, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερη ζήτηση μεταξύ των νέων ανθρώπων, μεταξύ των ηλικιακών ομάδων από 30 έως 45. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλατφόρμα που άνοιξε και σήμερα το πρωί για τους 40 έως 45 έχει μέχρι στιγμής στην Πάτρα τουλάχιστον μόνο εμβόλιο για την AstraZeneca και τα ραντεβού κλείνονται μετά από 20 και 25 ημέρες. Έτσι λοιπόν, μπροστά σε όλη αυτή την κατάσταση, οι υγειονομικές αρχές της περιοχής ετοιμάζονται να ανοίξουν νέες εμβολιαστικές γραμμές προκειμένου να ανταποκριθούν στην ζήτηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ερχόμενη εβδομάδα, την Τρίτη του Πάσχα, αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της μία ακόμα νέα εμβολιαστική γραμμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου και έτσι αναμένεται την επόμενη εβδομάδα συνολικά οι εμβολιασμοί, οι οποίοι θα γίνονται καθημερινά στην περιοχή της Αχαΐας, να φτάνουν ακόμα και τους 3.000 εμβολιασμούς. Να σε ευχαριστήσω πολύ και σε έναν Νίκο Γιαπρακά.